Ευχαριστώ, κύριος Παπαδημούλης. Good morning, Mr. Dombrovskis. Please use your... Καλημέρα, κύριε Ντομπρόφσκης. Θα μιλήσω ελληνικά. Ακόμη φορά, κύριε Αντιπρόεδρε, στην Επιτροπή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν απ' όλα για τη χώρα μου, την Ελλάδα. Πριν από λίγες ημέρες, η Κομισιόν έδωσε στη δημοσιότητα τις εκτιμήσεις της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Εκεί προβλέπεται οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα για τα έτη 2018 και 2019 της τάξης του 2,5% και περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, η Ελλάδα υπεραποδίδει στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς αποδίδουν και τα μη παραμετρικά μέτρα που αφορούν περιορισμό κρατικής πατάλης, περιορισμό φοροδιαφυγής, με αποτέλεσμα και να υπερβαίνει τους συμφωνημένους στόχους για το πρωτογενές πλεώνασμα, αλλά και να δίδει η κυβέρνηση ένα σημαντικό κοινωνικό μέρισμα ενισχύοντας τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ακραία κατάσταση φτώχειας. Και στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι έντονο αυτό το φαινόμενο. Επειδή σε λίγες μέρες κατεβαίνουν τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ντομπρόφσκης, με βάση την εκτίμηση που έχετε και τις πληροφορίες που έχετε, θεωρείτε εφικτό το στόχο που ακούω ότι έχει τεθεί να έχουμε staff level agreement στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου και ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης στο Eurogroup της 22ης Ιανουαρίου του 2018. Η έγκαιρη ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης, από ό,τι ξέρω, είναι και για την ελληνική κυβέρνηση και για την Κομισιόν ένας σημαντικός στόχος, προκειμένου να έχουμε οριστική έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Θα ήθελα την εκτίμησή σας αυτά. Ναι, λοιπόν, για την Ελλάδα. Ακούστε, βεβαίως, η ελληνική οικονομία ανακάμπτει. Αυτό το επιβεβαίωσε και το επιβεβαίωσαν οι οικονομικές προβλέψεις του φθινοπόρου. Αναμένεται όντως υψηλός ρυθμός ανάπτυξης, μείωση της ανεργίας. Σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό τομέα, επίσης διαπιστώνουμε ότι αποδίδει και υπεραποδίδει η προσπάθεια της Ελλάδας ό,τι αφορά τους στόχους τους δημοσιονομικούς, και ο στόχος του 1,85% πλεονάσματος έχει επιτευχθεί, και επειδή ακριβώς υπήρξε υπέρβαση του στόχου, ένα σκέλος αυτού των περαιτέρω χρημάτων θα διατεθούν ως κοινωνικό μέρισμα. Αυτή η προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με το μνημόνιο, και η Ελλάδα επίσης είναι πολύ κοντά στο να πετύχει και τους στόχους για το δημοσιονομικό πλεόνασμα του χρόνου. Αναφερθήκατε στη βελτίωση της εισπράξης φόρων. Και αυτό είναι ένας τομέας όπου συνεργαζόμαστε στενά με τις ελληνικές αρχές. Ενισχύουμε και τις φορολογικές αρχές τις ελληνικές με την όποια απαραίτητη τεχνική συνδρομή, και συμφωνούμε με την αξιολόγηση ότι η γρήγορη ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης θα είναι ένα θετικό μήνυμα, ότι δηλαδή το πρόγραμμα προχωράει κανονικά, και αυτό μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να προετοιμαστεί για μια επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Δεν θέλω τώρα να δεσμευτώ σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, γιατί υπάρχουν μια σειρά προαπαιτούμενα που πρέπει να πληρώνται. Πάντως, στο τέλος του έτους, στην αρχή του επόμενου, είναι απολύτως εφικτό να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Αυτό το χρονοδιάγραμμα έχουμε και εμείς κατά νου. Ευχαριστώ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλές ειδήσεις. Ο κύριος Ορτασούν. Ευχαριστώ.